Κοιτάξτε, με τον κύριο Περιφερειάρχη, τον οποίο εκτιμώ και είναι φίλος και το δηλώνω και από το μικρόφωνο, έχουμε διαφορά φιλοσοφίας σε ό,τι έχει να κάνει στην πολιτική της περιφέρειας και το λέω κάθε χρόνο. Ως ίσως κακορυθμισμένο γραμμόφωνο πλέον, γιατί δεν έχει νόημα να λέει κανείς τα ίδια και τα ίδια πράγματα ξανά. Άλλωστε, είναι έτσι ο Καλλικράτης και η δομή του που δεν αποφασίζει ο Κικίλιας ή η παράταξή του, αλλά η πλειοψηφία εδώ πέρα μέσα. Άρα λοιπόν είναι προφανές ότι εφαρμόζετε την πολιτική σας και έτσι πρέπει να κάνετε, γιατί είστε η περιφερειακή αρχή. Ξεκινάω από την Οικονομική Επιτροπή. Εμείς ψηφίσαμε λευκώς στην Οικονομική Επιτροπή, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν έργα στους Δήμους τα οποία έχουν προχωρήσει και στα οποία εμείς δεν είμαστε εναντίον και τα έχουμε ψηφίσει εδώ πέρα μέσα. Και αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες τις οποίες υπάρχουν. Έλεγα λοιπόν, κύριε Γεωργίου. Κύριε Γεωργίου. Έλεγα, λέω. Ότι είναι διαφορετική η φιλοσοφία σας. Σέβομαι, έχετε 273 εκατομμύρια. Πλεώνασμα, λέει ο κ. Περιφερειάρχης, 2 χρόνια, προεκλογικά και μετεκλογικά. Χαμένη ευκαιρία, λέω εγώ, γιατί είναι οι εποχές τραγικές στην πραγματική οικονομία και την ελεύθερη αγορά. Εγώ πιστεύω ότι οι απορροφήσεις και οι πληρωμές είναι της τάξης του 20% στο 12% και του 10% το 13%. Δηλαδή ότι τα έργα είτε κρατιώνται πίσω, είτε δεν προχωρούν, είτε δεν πληρώνουμε. Αυτό είναι τραγικό σε ό,τι έχει να κάνει με την οικονομία. Δέχομαι όμως την τακτοποίηση και αυτόν τον οικογενειό το οποίο λέει ο Γιάννης, ο κύριος Περιφερειάρχης. Το δέχομαι. Είναι η πολιτική του και η άποψή του. Εμείς πιστεύουμε ότι όταν δεν ξέρεις τι θα γίνει αύριο στο ελληνικό δημόσιο, και αν δεν εξακολουθεί να υπάρχει, και επειδή είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, είμαστε κομμάτι αυτού, οφείλουμε να λειτουργήσουμε για να συνεισφέρουμε διαφορετικά. Στα κομμάτια της κοινωνικής αλληλεγγύης είπαμε τι πιστεύουμε και τι προτείνουμε. Στο κομμάτι των τεχνικών έργων και την υλοποίησή του, κύριε Καρδωματέα, ούτως. Κύριε Καρδωματέα, η δική μας φιλοσοφία είναι διαφορετική. Πρώτα απ' όλα, θεωρώ ότι δεν έχετε φιλοσοφία. Δηλαδή, τι εννοώ. Χείρα βοηθείας έχει τίνει ο κ. Περιφερειάρχης κατά πάσα πιθανότητα σε όλους τους Δήμους που το έχουν ζητήσει. Εμείς ως περιφέρεια, φιλοσοφία και πολιτική στο τι θέλουμε να κάνουμε σε κάθε περιφερειακή ενότητα δεν έχουμε. Δηλαδή, είναι προτεραιότητά μας αυτό το οποίο είχε πει προεκλογικά για τα έργα, για τα όβρια ύδατα και το αποχαιρευτικό παντού σε όλη την περιφέρεια. Είναι η βρεφονιπιακή σταθμή που είχα πει εγώ. Είναι πιθανώς κάποια άλλα έργα υποδομής και αθλητισμού. Παράδειγμα, αντιλαμβάνεστε ότι εγώ ως άνθρωπος του αθλητισμού δεν μπορούσα ποτέ να ενταχθώ ούτε στη χρηματοδότηση, στην βοήθεια ως προς τη χρηματοδότηση του γήπεδου της ΑΕΚ, ούτε του Παναθηναϊκού, ούτε του Εθνικού, ούτε κανενός Πανιωνί. Ούτε κανενός. Εδώ όμως οφείλει να υπάρχει μια φιλοσοφία και μια στρατηγική. Άλλωστε, όποιος κατηγορεί και δείχνει το δάχτυλο στην κυβέρνηση, σε κάθε κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, κυρίως αυτός καταμαρτυρά. Έχετε σχέδιο, ρε παιδιά, έρχονται κάποιοι απ' έξω και μας λένε αυτά θα κάνετε. Τα περπατάμε για κάποιους μήνες, ξαναέρχονται, δεν έχουμε πιάσει τη στάθμη ή τα προαπαιτούμενα που πρέπει και άρα δημοσιονομικά το ξαναπληρώνουμε με βαρύ φόρο ο ελληνικός λαός. Θέλω λοιπόν ότι η περιφέρεια σε αυτή την περπατησιά δεν έχει σκεπτικό. Δεν έχει πολιτική χρειά ο τρόπος τον οποίο λειτουργεί. Έχει ως προσκλητικό με τα χρήματά της. Αυτό το δέχομαι. Απ' την άλλη, και για να ολοκληρώσω το σκεπτικό μου, θέλω να πω ότι εγώ πιστεύω ότι η φιλοσοφία του κ. Περιφερειάρχη είναι φιλοσοφία προεκλογική. Δηλαδή, τα σπρώχνουμε όλα προς τα πίσω και τα παρουσιάζουμε στο 90. Η αίσθησή μου είναι ότι δεν είναι σίγουρο αν θα υπάρχει 90. Ή ποιο είναι αυτό το 90 πλέον. Αν με κανόνες εννοώ πολιτικής του 1980, έτσι παίζω το παιχνίδι, εγώ τα αντιλαμβάνομαι διαφορετικά. Και νομίζω ότι κανένας, ούτε εμένα, ούτε την παράταξή μας εδώ πέρα, μπορεί να κατηγορήσει για δεύτερες σκέψεις ή για μικροπολιτική, γιατί αποδείξαμε μεγαλόψυχα αυτά τα 2 χρόνια εδώ ότι μόνο έτσι δεν λειτουργούμε. Έχουμε τη διάθεση, ειλικρινή διάθεση, να στηρίξουμε ό,τι έχει υγεία μέσα του. Εγώ το είχα πει την επομένη που κέρδισε ο κ. Περιφερειάρχης στις εκλογές, δημοσίως στην ελληνική τηλεόραση. Και έχω τηρήσει το λόγο μου, και εγώ και όλοι οι συνάδελφοι εδώ πέρα. Το ζητούμενο όμως είναι ένας και παραμένει συγκεκριμένο. Η περιφέρεια της Αττικής είναι από τις μεγαλύτερες στην Νότια Ευρώπη. Έχει εργαλεία,
και η Περιφερειά έχετε αποφασίσει μέσα την Εκκλησιαστική και την Οικονομική Επιτροπή τα υπόλοιπα εργαλεία να τα απαξιώσετε. Έχει δύναμη και τρόπο και μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα το ανθρώπινο δυναμικό του προκειμένου να παράξει περισσότερα πράγματα. Αυτό το κομμάτι που λέγεται Περιφέρεια της Αττικής. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σε πολιτικό επίπεδο εμείς δεν ψηφίζουμε το τεχνικό πρόγραμμα και τον οικονομικό απολογισμό. Πάλι με την ελπίδα ότι επειδή είστε ένας άνθρωπος, κύριε Περιφέρεια, που έχετε προσαρμοστεί στις καταστάσεις ανάλογα με την εποχή και τα χρόνια, θα καταλάβετε αυτό που σας λέμε ότι είναι καλοπροαίρετο και αυτή τη χρονική περίοδο θα δώσετε μια ανάσα στην πραγματική οικονομία. Ίσως αυτό που αυτοί που μιλάνε για ανάπτυξη, έτσι, γιατί ο Πρωθυπουργός τρέχει δεξιά-αριστερά, έχει ανοίξει πολλές πόρτες. Από εκεί και πέρα έγινε σε κάποιους άλλους να το πάρουν αυτό και να το μετουσιώσουν σε μια πραγματική πολιτική που θα φέρει και ένα πλεώνασμα. Πολύ φοβάμαι ότι κάποιοι αυτούς τους κυρίους, αντί να σηκώνουν τα μανίκια, είναι τόσο πολύ, έτσι, αν θέλετε, απορροφημένοι στα μανικιούρ και στις κρέμες και στις νιβές που βάζουν στα χεράκια τους, που είναι πολύ δύσκολο για αυτούς να αντιλοποιήσουν αυτή την πολιτική. Πολύ φοβάμαι. Σε κάθε περίπτωση, εσείς όμως και εμείς, ως αυτόνομη πιστεύω μονάδα όπως είναι η Περιφέρεια της Αττικής, θεωρώ ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Υπάρχει ακόμα χρόνος. Ευχαριστούμε τον κύριο Κικίλια. Παρακολουθεί τη συνεδρίασή μας ο Δήμαρχος Κερατσινίου Δραπετσόνας, ο κύριος Τζανής. Ο κύριος Χρήστος έχει το λόγο. Και αυτό όχι από τις θέσεις της διοίκησης της περιφέρειας, δηλαδή από τις κατατεθειμένες προτάσεις στον προϋπολογισμό και στα τεχνικά έργα, αλλά από τις ομιλίες των επικεφαλής των παρατάξεων. Είναι δεδομένο. Ο καθένας προσπαθεί να βρει το βηματισμό του πηγαίνοντας προς εκλογές. Αλλά αναρωτιέται κάποιος τρίτος ακροατής, ποια είναι η πρόταση που κατετέθη μέχρι τώρα από τους επικεφαλείς των παρατάξεων ή από τους εκπροσώπους των παρατάξεων? Καμία, απολύτως. Απολύτως καμία. Αντίθετα, ακούστηκαν θέματα περί ταξικότητας του προϋπολογισμού. Θα ήθελε πολλή συζήτηση για να καταλάβει ο ομιλών τι σημαίνει ταξικός προϋπολογισμός της περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Μιας περιφερειακής αυτοδιοίκησης που κυριολεκτικά είναι το στόχαστρο της κεντρικής διοίκησης με περικοπές, με υποβάθμιση κτλ. Και τρίτον, εξίσου σημαντικό, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, η κάθε παράταξη έχει και μία αντιστοίχηση με μία κομματική έκφραση στη Βουλή. Και στην καλύτερη των περιπτώσεων θα μπορούσε να πει κανένας ότι αυτές οι περί ιδεολογικής απόκλησης όσον αφορά την υφή του προϋπολογισμού συζητήσεις θα μπορούσαν κάλλιστα να ακουστούν στη Βουλή, αλλά όχι σε αυτόν τον χώρο. Το ερώτημα του ομιλούντος είναι το εξής. Όλοι αυτοί οι συνάδελφοι, αγαπητοί συνάδελφοι, που βάζουν αυτούς τους προβληματισμούς εδώ, άκερα και αβάσιμα κατά την άποψή μου, άκουσαν αντίστοιχους προβληματισμούς μέσα στη Βουλή. Δηλαδή, θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο, το έχω ξαναβάλει στο παρελθόν, να μας πει κάποιος αν στη Βουλή συζητήθηκε από όλα τα κόμματα, πρώτον, το θέμα των περικοπών, των πόρων, ασύστολα και αντισυνταγματικά από την αυτοδιοίκηση στο σύνολό της. Το γεγονός ότι φέρνουμε στην επιφάνεια τον εκλογικό νόμο λίγο πριν από τις εκλογές, γιατί ενδεχόμενα πάλι βολεύει κομματικές σκοπιμότητες και κυρίως του κυβερνώντος ενισχύει πρώτου κόμματος. Αυτά δεν πρέπει να συζητηθούν. Αυτά δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη και μετά να έρθουμε σε αυτήν την αίθουσα να βάλουμε όλα αυτά τα θέματα. Γιατί η περιφερειακή αυτοδιοίκηση δρά σε καταστάσεις εργαστηρίου. Γιατί μπήκε τέτοιο θέμα? Όχι, δεν δρά. Θα έπρεπε πρώτα να δείξουμε ότι σεβόμαστε την αυτοδιοίκηση, ότι παλεύουμε για την αυτοδιοίκηση και δεν γίνεται μια επέκταση των θέσεων των κομματικών σε αυτήν την θέση, όπως έχει γίνει σε αυτόν τον χώρο, όπως έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν. Θέλω να πω το εξής.
Αυτός ο προϋπολογισμός της περιφέρειας έχει αυτήν την ιδιαιτερότητα. Πρώτον, ότι συντάσσεται και εκτελείται σε συνάφεια με την προοπτική των Δήμων και των δυνατοτήτων που έχουν οι Δήμοι. Δηλαδή, τα έργα που εντάσσονται μέσα στον προϋπολογισμό, παρένθεση, αυτό συναρτάται με την απορροφητικότητα των Δήμων που εντάσσονται μέσα στον προϋπολογισμό της περιφέρειας, είναι σε άμεση συνάρτηση με το κατά πόσο προχωρούν οι Δήμοι αυτά τα έργα. Αυτά που φαίνονται ότι είναι όρημα και αποδεικνύονται ότι δεν είναι όρημα, γιατί δεν έχουν μελέτες. Στη συνέχεια, αυτά που εκτελούνται από τους Δήμους, αλλά που έχουν καθυστερήσεις για τον ΑΒ λόγο στην απορροφητικότητα των κονδυλίων. Δηλαδή, εξυπαρχής η περιφέρεια στο σημείο αυτό δεν έχει πρωτογένεια, αναγκάζεται να παρακολουθεί τους ρυθμούς των Δήμων. Συνεπώς, η όποια έλλειψη απορροφητικότητας που καταμαρτυρείται στην περιφέρεια βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με αυτήν την πραγματικότητα. Διότι η περιφέρεια έρχεται να στηρίξει αναπτυξιακά τους Δήμους, οι οποίοι Δήμοι έχουν τις δικές τους ταχύτητες για τους δικούς τους λόγους. Δεν θα πρέπει λοιπόν αυτό να το φορτώνουμε στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Ένας προϋπολογισμός από τι κρίνεται? Κρίνεται ουσιαστικά και από τα απολογιστικά του στοιχεία. Ακούστηκε προηγουμένως από ομιλήτρια συγκεκριμένης παράταξης ότι το 50% των προσδοκόμενων εσόδων είναι από την φορολογία των πολιτών. Μήπως υπάρχει άλλη πρόταση χρηματοδότησης της αυτοδιοίκησης, γιατί η ΚΑΠ ουσιαστικά είναι από φόρους. Είναι από τους φόρους ΦΑΠ ακίνητης περιουσίας και από τα τέλη κυκλοφορίας. Μήπως υπάρχει άλλος τρόπος χρηματοδότησης της αυτοδιοίκησης εκτός πια από τον ιδιωτικό τομέα? Άλλα θα ήταν χρήσιμα να ακουστούν εδώ. Πώς θα εξασφαλίσουμε την αυτάρκεια, την οικονομική και την αυτοδυναμία της αυτοδιοίκησης? Και κλείνω. Άραγε, ποιος θέλει την αυτοδυναμία και την αυτάρκεια της αυτοδιοίκησης? Η εκάστοτε κυβέρνηση ποτέ, και η αντιπολίτευση για να παίζει με την αναμπουμπούλα και με την ανησυχία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ τον κύριο Χρυστοπουτήρη. Ο κύριος Βαρελάς. Αγαπητοί συνάδελφοι, ίσως το σπουδαιότερο θέμα που συζητάμε κάθε χρόνο, θα έπρεπε να έχουμε μια ευρύτερη συζήτηση και για τη φιλοσοφία της αιρετής, και όχι με την έννοια που το είπε ο κ. Κικίλια, συμφωνώ και αυτό με το σχεδιασμό, αλλά και παραπέρα, ποιος είναι ο ρόλος μας? Γιατί έγινε αιρετή αυτοδιοίκηση και φύγαμε από τις νομαρχιακές αυτοδιοίκησεις? Ο κόσμος ιδέα δεν έχει, και γι' αυτό το έχω ξαναπεί, στη συνείδηση του κόσμου δεν έχουμε την καταξίωση που θα έπρεπε να έχουμε. Εγώ δεν θα πω τόσο για τα λογιστικά στοιχεία του προϋπολογισμού, πολύ περισσότερο που έχει δίκιο ο κύριος Περιφερειάρχης όταν ανέφερε ότι γίνεται μια βίαιη προσαρμογή των οικονομικών μας, αντίστοιχη με τα οικονομικά της χώρας. Παρότι και εκεί έχουμε κάποιες ενστάσεις και διαφωνίες, δεν έχουμε αντίρρηση για τα έργα που γίνονται σε γενικές γραμμές, αλλά σε αυτά που λείπουν. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό περισσότερο χαρακτηρίζει τον προϋπολογισμό. Στα έργα που γίνονται, να παρατηρήσω ότι πολλά κονδύλια γράφονται και τη μια χρονιά και την άλλη. Αυτό το στοιχείο τον κάνει λίγο πλασματικό τον προϋπολογισμό, κύριε Περιφερειάρχη. Τώρα, αν είναι η λογική να πέσουν όλα μαζί στο παραπέντε των εκλογών, δεν ξέρω αν είναι έτσι. Επειδή υπόθηκε, το λέω. Θα έπρεπε λοιπόν μέσα από τον προϋπολογισμό να φαίνεται η βούληση της περιφέρειας που θέλει να πάει. Για παράδειγμα, σωστά γράφεται η βούλησή μας για να αγοράσουμε κτίρια. Έχω τη γνώμη όμως ότι αυτό θα έπρεπε να ήταν το δέκατο στη σειρά. Δεν διαφωνώ. Θα έπρεπε να μιλήσουμε για άλλα πράγματα πρώτα, που να δείχνουν την ποιοτική διαφορά και το ρόλο που πρέπει να παίξει, το γιατί ιδρύθηκε. Εμείς στηρίξαμε, προετοιμάσαμε μαζί με άλλους το έδαφος για να γίνει η αιρετή αυτοδιοίκηση. Πιστεύουμε στο ρόλο της και θέλουμε να προχωρήσει παραπέρα.
πρέπει να παρέχει καλύτερες και πιο οικονομικές υπηρεσίες. Να πω ένα παράδειγμα, πάλι με δικά σου λόγια, κύριε Περιφερειάρχη. Έχεις πει ότι η μεταφορά μαθητών κοστίζει, γίνεται κατασπατάληση. Μπορούσαμε να παίρνουμε ταξί. Γιατί δεν υπάρχει ένα κονδύλι που λέει, το είπαμε σε προηγούμενο συμβούλιο και ο κύριος Σπυρίδωνας και εγώ, να υπάρξει μια μελέτη για τον ορθολογικό τρόπο της μεταφοράς των μαθητών. Τα μισά λεφτά θα κερδίσουμε. Και εγώ λέω το παράδειγμα των ιδιωτικών σχολείων. Με τι κόστος μεταφέρουν. Ας μειωθεί κατά τη μια διακήρυξη εκδήλωση ενδιαφέροντος, αν οι υπηρεσίες μας δεν έχουν τεχνογνωσία να φτιάξουν μια τέτοια μελέτη, και ας έρθουν ειδικοί να μας πούνε ότι να, έτσι πρέπει να γίνει μεταφορά. Γιατί τα 37-40 εκατομμύρια εκεί, να πάμε στα 20. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Παραπέρα, μπορούμε. Αναφέρομαι στην πιο οικονομική διαχείριση των υπηρεσιών από τις περιφέρειες έναντι των ομαρχιακών. Στα θέματα προμηθειών δεν έχουμε κάνει τα βήματα που θα έπρεπε, και με το σπάσιμο αναενότητα και προμήθειας, αλλά και με τον τρόπο. Και εδώ να κάνω την αναφορά, θα την κάνω πάλι στη συνέχεια, της έλλειψης, αυτό που λέγεται πια ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Δεν μπορούμε να είμαστε με τα χαρτιά, όταν ανά πάσα στιγμή μπορούμε να έχουμε τις τιμές από 1002 είδη και τα οποία μπορούμε να τα κλείνουμε και την άλλη μέρα να τα παραλαμβάνουν οι υπάλληλοι. Είναι απλές διαδικασίες. Αντί να έχουμε δεκάδες υπαλλήλους, πόσο μπορούμε τμήματα με προϊστάμενο χωρίς υφιστάμενο. Και μπαίνουμε βέβαια τώρα στην καρδιά του ζητήματος. Να το συνδυάσω με τον άλλο στόχο της αιρετής αυτοδιοίκησης, τουλάχιστον στο σκεπτικό της ίδρυσή της, που για μας είναι και ο πιο σημαντικός, να παίξει το ρόλο της αναπτυξιακά. Έχει το μέγεθος για να είναι αναπτυξιακός μοχλός του κράτους καλύτερος από το κεντρικό κράτος. Και μάλιστα, στο πρόσφατο συνέδριο, ο κύριος Χατζηδάκης επένεσε και είπε ότι και στο επόμενο σχέδιο 14-20 θα έχει μεγαλύτερο ρόλο. Μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το νέο πακέτο αντιλαϊκών μέτρων που εξήγηλε την επαύριο των γερμανικών εκλογών τόσο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και η ηγεσία της Γερμανίας, και την οποία αυτή επιλογή την αποδέχονται οι κυβερνώντες της χώρας μας. Αυτή είναι η πολιτική αιτία. Εδώ είναι που πρέπει να πάρουν θέση όσοι ομνίουν στο όνομα της αυτοδυναμίας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εμείς δεν ομνίουμε σε αυτό, ομνίουμε στον ρόλο τον κοινωνικό που περικόπτεται των κοινωνικών αναγκών, ομνίουμε στο ρόλο της υπεράσπισης του δημόσιου πλούτου, της δημόσιας περιουσίας, των δημόσιων και κοινωνικών αγαθών που κατακρεωργούνται με αυτή την αντιλαϊκή πολιτική. Ο λόγος που εφαρμόζονται τέτοια εργαλεία οικονομικών φρονημάτων, ο λόγος που εφαρμόζεται ένα είδος ακραίου κοινοβουλευτικού ολοκληρωτισμού που επιβάλλουν πράγματι μέσω του κοινοβουλίου αυτές τις περικοπές χωρίς να μιλάνε και να αντιστέκονται όσοι πρέπει να αντιστέκονται εκεί μέσα μαζί με τον λαό, διότι περί αυτού ο λόγος. Και δεν είναι θέμα εδώ μόνο ενδοκομματικής αντιπαράθεσης. Είναι ακραίος κοινοβουλευτικός ολοκληρωτισμός. Ψηφίζουν μνημόνια χωρίς να τα έχουν διαβάσει. Εγκρίνουν τα υποδιαμόρφωση νέα μνημόνια στο όνομα της σταθερότητας. Και στο όνομα όλων αυτών καλύπτουν τα φασιστικά ναζιστικά μορφώματα, όπως στη Χρυσή Αυγή που λέγαμε την άλλη φορά, τα ενισχύουν πολιτικά ή τώρα χτυπούν, διότι είναι υποχρεωμένοι να τα χτυπήσουν στις κορυφές, αλλά πάνε να αναμορφώσουν το πολιτικό σύστημα με μια γραβατωμένη, ξυρισμένη, όχι κασιδιάρικη ακροδεξιά, αλλά σαν και αυτή την ακροδεξιά που συγκυβερνά στην Αυστρία, στην Νορβηγία. Αυτό είναι το πολιτικό σχέδιο, σαν μέρος ενός κοινοβουλευτικού ολοκληρωτισμού για να χτυπήσουν τα λαϊκά δικαιώματα. Αυτά είναι που εκδηλώνονται και στον προϋπολογισμό και στο πρόγραμμα των τεχνικών έργων των περιφερειών και των δήμων, με την έννοια της αποδοχής αυτής της πολιτικής, με την έννοια του ότι δεν σηκώνουν οι πλειοψηφίες οι διοικήσεις, δεν σηκώνουν το ανάστημά τους και να ταυτιστούν με το λαϊκό κίνημα το οποίο παλεύει για τη ζωή τη δική του, των εργαζομένων και των παιδιών τους. Με αυτή την έννοια καταλαβαίνετε ότι θα καταψηφίσουμε και το πρώτο και το δεύτερο θέμα της σημερινής διάθεσης. Είναι πάρα πολύ. Επί των πινάκων που μας έχετε δώσει, 2-3 παρατηρήσεις θα κάνω για να μην κουράζω κι εγώ. Πριν ξεκινήσω όμως, θα πρέπει να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς που δουλέψανε
για να συνταχθεί αυτός ο προϋπολογισμός, τους εργαζόμενους, τους προϊσταμένους, αλλά και την κυρία Βασιλάκου, άσχετα αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με το περιεχόμενο, κάποιοι άνθρωποι δουλέψανε και πρέπει να τους ευχαριστήσουμε. Γνωρίζω πόσο δύσκολη είναι η δουλειά τους, το αντικειμένο είμαι κι εγώ, και να πάμε παρακάτω. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το προϋπολογισμό. Σε σχέση με τα έσοδα, είναι ο πίνακας που μας έχετε δώσει την ανακεφαλαίωση και θα ήθελα, έκανα μια πολύ μικρή σύγκριση, τα νούμερα κουράζουν, σε σχέση με τα ποσοστά που αφορούν το 13 και το 12, την εξέλιξη δηλαδή. Αν ξεκινήσουμε από τις επιχορηγήσεις, θα δούμε ότι η σύγκριση σε σχέση με το 12 είναι στο μείον 60% και το 13 μείον 30%. Για να αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε δηλαδή το πώς κινούνται τα νούμερα. Στο κονδύλι που έχει να κάνει με φόρους, τέλη και δικαιώματα, ενώ επί του συνόλου εμφανίζεται μία μείωση στο 2,97 και 23,47, η πραγματικότητα φαίνεται λίγο πιο κάτω. Στους κάπου λέει για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες, βλέπουμε μία μείωση της τάξης του 27,72, η οποία επί της ουσίας προέρχεται από αυτό το νούμερο αποκλειστικά, που είναι η μεταφορά των μαθητών. Εκεί η μείωση είναι στο 52%. Είμαι υποχρεωμένος να πω 2-3 νούμερα προκειμένου να μπορέσω στο τέλος να σας πω και το συμπέρασμα. Με συγχωρείτε, αλλά εδώ το σύστημα είναι λίγο... Δεν θα χαλάσει τίποτα, μην ανησυχείς. Αν πάμε τώρα στα έσοδα παρελθόντων ετών, θα παρατηρήσουμε ότι υπάρχει πραγματικά μία μείωση στο 18,3, τον οποίο θέλω να τη συνδυάσω με λίγο πιο κάτω. Έχουμε ένα κονδύλι που λέει έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις. Εδώ ακόμα και τα νούμερα από ό,τι βλέπετε έχουν τρελαθεί, δεν βγάζεται άκρη. Η ουσία είναι η εξής όμως, ότι ενώ τη μία χρονιά είχαμε 2 εκατομμύρια, την επόμενη 8 εκατομμύρια, την τρίτη χρονιά 193 εκατομμύρια. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει, ότι επιζητούμε έσοδα αυξημένα κατά 87 φορές. 87 φορές από το 13, ένα λεπτά. Μισό λεπτά κυρία Βασιλάκου, θα φτάσω και στο συμπέρασμα. Και 24 φορές σε σχέση με το περισσινό. Μισό λεπτό. Ορίστε. Έχω την... κυρία Βασιλάκου, θα φτάσω στο συμπέρασμα στο τέλος. Θα φτάσω σε ένα συμπέρασμα. Εντάξει, σας παρακαλώ πολύ. Συνεχίζοντας πιο κάτω, και νομίζω ότι είναι από τα πιο σημαντικά νούμερα, είναι το ταμιακό υπόλοιπο. Ενώ επί του συνόλου φαίνεται μια μικρή διαφοροποίηση στο 7,64 και 9,88, η πραγματικότητα είναι η εξής. Ενώ το ταμιακό υπόλοιπο για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών είναι αυτό το νούμερο που βλέπετε, 227, επί της ουσίας αυτό που θα παραμείνει είναι τα 47 εκατομμύρια. Αυτή είναι η ουσία. Άρα δηλαδή, αυτό που καταλαβαίνουμε, έχει αποφασίσει η διοίκηση, θα κάνει το χατήρι στον κύριο Σπυρίδωνα να πληρώσουμε τους πάντες, έτσι καταλαβαίνω εγώ. Και από την άλλη μεριά, το ταμείο εξανεμίζεται, αυτό που μιλάμε για αποθεματικό, το αποθεματικό εξανεμίζεται τελείως. Πριν από λίγο ο κύριος Περιφερειάρχης μας είπε ότι όλο το επενδυτικό πρόγραμμα της περιφέρειας στηρίχθηκε πάνω σε αυτά τα λεφτά. Και το ερώτημα είναι, μετά την εξάντληση αυτών των χρημάτων, τι θα γίνει. Βασικά κονδύλια. Το ένα για τις επιχορηγήσεις κατά 33% και το άλλο το ταμιακό υπόλοιπο κατά 47%, σύνολο δηλαδή 80%, έχει την εξής φιλοσοφία. Προσμονή εσόδων που επί της ουσίας δεν πρόκειται να έρθουν και εξάντληση των ταμιακών αποθεμάτων. Αυτό από μόνο του είναι μια σοβαρότατη ένδειξη
ότι ο προϋπολογισμός δεν πατάει καλά και από το σκέλος των εσόδων μας δίνει το συμπέρασμα ότι τα έξοδα δεν πρόκειται να εκτελεστούν. Από τον άλλο πίνακα που μας έχετε δώσει γίνεται σαφές ότι, εδώ το διαβάζουμε από κάτω προς τα πάνω, ότι τα έργα πληρωτέα από το Περιφερειακό Ταμείο μας δίνουν ότι είναι 186 εκατομμύρια ευρώ, όταν το 12 και το 13 το ποσό εκεί ήταν μηδενικό. Οι επενδύσεις που εκτελούνται από τα έσοδα της περιφέρειας, ενώ για το 12 είχαμε 21 εκατομμύρια. Μπορώ να καταλάβω ότι υπάρχει μια προσδοκία ότι θα πάρουμε κάποια χρήματα, όμως η απόσταση είναι τόσο μεγάλη που δεν με κάνει και τόσο αισιόδοξο ότι θα τα πάρουμε αυτά τα χρήματα. Εδώ υπάρχει και ένα σοβαρό πρόβλημα, σε όλα τα έργα βλέπουμε πάρα πολλά ποσά τα οποία έρχονται ως πληρωμές παρελθόντων ετών. Τα ποσά που έρχονται ως πληρωμές παρελθόντων ετών είναι πάνω από το 50%, ξεπερνούν δηλαδή τα 120% θα ήτανε, αν αυτά τα ποσά τα είχαμε διαχωρισμένα, δηλαδή πόσα έρχονται από προηγούμενα έτη και πόσα πάνε με την τρέχουσα χρονιά. Θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος διαχωρισμός είναι απαραίτητος. Πηγαίνοντας πιο πάνω βλέπουμε ένα ποσό τόκων πληρώνουμε για κάποια δάνεια 91.000. Αν είναι τα παλιά που έχουμε συζητήσει και μας τα έχετε πει, εντάξει. Αν είναι κάποια καινούργια, όχι. Συνεχίζοντας, βλέπουμε κάποιες, αναφέρεται για κάποιες δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες. Θεωρητικά το ποσό αυτό είναι πάρα πολύ μικρό σε σχέση με τον υπόλοιπο προϋπολογισμό, αλλά εδώ είναι και η ουσία ενός προϋπολογισμού που θα θέλαμε να τον ονομάζουμε κοινωνικό. Εδώ σε αυτά τα ποσά μέσα περιλαμβάνονται δαπάνες διατροφής και περίθαλψης των πολιτικών φυγάδων 250.000, σύντηση απόρων μέσω της Αρχιεπισκοπής 500.000, προστασία από ναρκωτικά 225.000, σχολικός αθλητισμός 150.000. Θεωρώ ότι αυτά τα ποσά των κοινωνικών δαπανών θα πρέπει να είναι η προμετωπίδα κάθε προϋπολογισμού. Τα κονδύλια αυτά σαφώς και χαρακτηρίζουν έναν προϋπολογισμό, εάν είναι προς την κατεύθυνση που θέλουμε ή όχι. Κλείνοντας, θέλω να πω 2-3 συμπεράσματα. Το πρώτο συμπέρασμα, θεωρώ ότι ενδέχεται ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός, εφόσον ο κρατικός προϋπολογισμός δεν έχει ψηφιστεί, να είναι έολος, να είναι στον αέρα. Δεύτερον, θεωρώ ότι η βάση των εσόδων του είναι ανασφαλής, άρα και το σκέλος των εξόδων είναι αμφίβολο. Το τρίτο είναι ότι ο χαρακτήρας δεν είναι κοινωνικός. Το επόμενο είναι ότι δυστυχώς ακολουθεί χωρίς να αντιδρά τις επιταγές των ισοσκυλισμένων προϋπολογισμών, που κατά τη δικιά μας γνώμη είναι εκτός πραγματικότητας, ειδικά αυτή τη στιγμή. Και τέλος, κύριε Περιφερειάρχα, θεωρώ ότι δεν ξεφεύγει από τις παραδόσεις. Το «δεν ξεφεύγει από τις παραδόσεις» συνηθίζεται τις χρονιές που έχουμε εκλογές να βάζουμε πολύ μεγάλα έργα, πολύ μεγάλα κονδύλια και τελικά να μην γίνονται. Και παραδοσιακός ο προϋπολογισμός συν της άλλης. Θέλω να κλείσω ότι και κλείνοντας με κάτι που είχα πει και πέρυσι. Η κεντρική εξουσία έχει αφήσει ένα τεράστιο κενό σε αυτό που λέμε κοινωνικό κράτος. Η αλαπλήρωση ενός μέρους αυτού του κενού, στο μέτρο του δυνατού από την τοπική αυτοδιοίκηση, πρέπει να είναι το πρόταγμά μας και το πρώτο μέλημά μας. Ίσως είναι από τα πιο πρακτικά μέτρα που μπορούμε να πάρουμε, προκειμένου να σταματήσουμε τον εκφασισμό της κοινωνίας μας. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Μανιάτης και αμέσως μετά ο κύριος Ζαφυρόπουλος.
Πρόεδρε, κύριε Περιφερειάρχη, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, μια και πέσανε πολλά στοιχεία, θα ξεκινήσω με, ας το πούμε, με ένα ανέκδοτο. Πηγαίνει κάποιος στο γιατρό, ο οποίος θέλει να ζήσει πολλά χρόνια. Του λέει: «Γιατρέ, θέλω να ζήσω 100. Ωραία, κάνεις, πίνεις κλπ. Περιόρισέ το. Λιπαρά, τρως εκείνο κλπ. Περιόρισέ τα». Του είπε τέλος πάντων 10-20 περιπτώσεις. Στο τέλος του λέει: «Γιατρέ, θα ζήσω πολλά χρόνια. Πράγματι, θα ζήσω 100. Η απάντηση του γιατρού ήταν: «Εκείνο που είναι σίγουρο και αναμφισβήτητο είναι ότι θα σου φανούν 100. Το πόσο θα ζήσεις θα το δείξει η ζωή». Με βάση λοιπόν αυτό έχουμε ένα προϋπολογισμό, δηλαδή αυτό που ένας φίλος μου στην Ολμέα όταν ήμουν αποκαλούσε σώμα του εγκλήματος, ο προϋπολογισμός. Εδώ υπόθηκε ότι είναι ταξικός, ότι δεν είναι αναπτυξιακός, ότι δεν είναι διεκδικητικός. Να δούμε τι μπορεί να είναι διεκδικητικό σήμερα. Εγώ λέω το αντίστροφα. Είναι ειλικρινής, φτάνει μόνο να είναι ειλικρινής, κύριε Τασόπουλε? Όχι. Και ένας προϋπολογισμός που είναι αντιναπτυξιακός μπορεί να είναι και ειλικρινής. Άρα δεν μένω μόνο σε αυτό. Έτσι δεν θα λένε τα οικονομικά, ας πούμε? Ωραία. Το γεγονός όμως ότι είναι ειλικρινής ως προς τα στοιχεία τα αντικειμενικά είναι ένα γεγονός. Το γεγονός ότι δεν παραποιεί στοιχεία είναι γεγονός. Το γεγονός ότι δεν κάνει προβλέψεις έξω από την πραγματικότητα είναι αντικειμενικό γεγονός. Το γεγονός ότι είναι εφαρμόσιμος και δεν θα χρειαστεί συνεχείς μεταβολές και αναθεωρήσεις είναι ένας προϋπολογισμός υλοποιήσιμος και ρεαλιστικός. Αγαπητοί συνάδελφοι, προηγούμενα και ο φίλος μου Άγγελος ο Χάγιος τυχαίνει πάντα να μιλάω μετά και πάντα στο επίπεδο των αριθμών μιλάμε και στο πολιτικό επίπεδο, έβαλε την κοινωνική διάσταση του προϋπολογισμού. Δηλαδή μπορεί να έχει κοινωνικά άρια και κοινωνική εστίαση ο προϋπολογισμός. Ακούστε αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να ξέρουμε το μέγεθος του καθένα στο χρόνο που ζούμε. Με 1,5 εκατομμύριο ανέργους, με μείωση του ΑΕΠ, φίλε Άγγελε, κατά 30%, με 1,5 εκατομμύριο ανέργους, με 29% τη γενική ανεργία, με 59% ανάμεσα στο 2015 και το 2024, δεν θα κριθούμε εδώ ως περιφέρεια αν μπορούμε να κάνουμε ένα κοινωνικό πρόγραμμα με αυτές τις δεδομένες περιοριστικές συνθήκες. Θα κριθούμε αντίστροφα από το γεγονός ότι με τη μείωση των πόρων κατά 60%, με τις δεδομένες συνθήκες και με τη δεδομένη οικονομική πραγματικότητα, ο Περιφερειάρχης και η διοίκηση που έχει την τιμή και τις ευθύνη διαχείρισης περιφέρειας θα μπορέσει να βελτιστοποιήσει, να αξιοποιήσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα χρήματα. Γιατί ξέρετε, και ένας άλλος μπορεί να βγει αυτοδιοικητικός άρχοντας και να πει: «Έχουμε 60% μείωση των πιστώσεων», και να μένει δίκη ταχυδρόμου το τι γίνεται. Εμείς δεν λέμε αυτό. Εμείς λέμε έχουμε 60% μείωση, αλλά κρίνεται μας. Δουλεύουμε με σχέδιο, δουλεύουμε με υλοποιήσιμες προτάσεις, με εφαρμόσιμες. Και επειδή ακούστηκε για προεκλογική περίοδο, αγαπητοί συνάδελφοι, όταν λέτε ότι υπάρχει προεκλογική περίοδος, αγαπητέ φίλε συνάδελφε Κατσικάρη, προεκλογική περίοδος δεν είναι αρκεί κάποιος να το λέει. Προεκλογική περίοδος, φίλε Άγγελε, είναι και να το αποδεικνύεις. Μάλλον το αντίστροφο συμβαίνει. Γιατί εδώ παρουσιάστηκε ένας προϋπολογισμός που έχει κωδικοποιημένα τα έργα. Ενώ εσείς, όχι εσείς συγκεκριμένα, προηγούμενοι ομιλητές τι είπανε? Είναι προεκλογική χωρίς να θεμελιώσουν τίποτα, γιατί λέει τα έργα μαζεύονται προς το τέλος. Δηλαδή δεν υπήρχε θεμελίωση, έστω στήριξη στοιχειώδης, γιατί αυτός ο προϋπολογισμός είναι προεκλογικός. Άρα αυτό μας βάνει, μας υποψιάζει και μας δημιουργεί τη βεβαιότητα ότι ακριβώς εσείς οδηγείτε προεκλογικά το άρμα εδώ, ενώ εδώ παρουσιάζεται ένας προϋπολογισμός σε ένα επίπεδο οικονομικό. Αγαπητοί συνάδελφοι, είμαι από αυτούς που θα είμαι συμβατός με αυτά που λέω. Πράγματι, με τις δεδομένες περιοριστικές συνθήκες θα μπορούσε, κύριε Περιφερειάρχη, οι προϋπολογισμοί να εστιάζουν σε αυτό. Δεν μπορούμε όμως να σηκώσουν μπαντιέρα απέναντι στη μείωση του 30% του ΑΕΠ οι περιφέρειες. Όμως, παρότι εμπεριέχει μέσα το στοιχείο της ενίσχυσης των πολιτικών πρόνοιας και κοινωνικής πολιτικής, νομίζω ότι θα πρέπει με συμπληρωματικά ενδεχομένως μέτρα να ενισχύσουμε την ήδη ενισχυμένη στον προϋπολογισμό πρόνοια σε σχέση με τις δαπάνες. Επίσης, αγαπητοί συνάδελφοι, θεωρώ ότι στον τομέα το πολιτιστικό υπάρχει ένα έλλειμμα. Δεν το λέω ως πρώην πρόεδρος της ΟΛΜΕ. Θεωρώ ότι ο πολιτισμός αποτελεί ανάχωμα, αποτελεί καταφύγιο, δίνει το στίγμα το προοδευτικό, δείχνει το στίγμα της αντίστασης των ανθρώπων, είναι το αποκούμπι σε περιόδους κρίσης
και είναι από αυτούς που πλήττονται βαθύτατα και κατά προτεραιότητα. Υπό την έννοια αυτή, κύριε Περιφερειάρχη, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια εστίαση σε αυτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να κλείσω με το εξής. Επειδή πολλής λόγος γίνεται με το τι είναι διεκδικητικό και τι όχι, θα προτιμούσα, αγαπητοί συνάδελφοι, και ειδικά από χώρους που καταλαβαίνετε που μιλάω όμορα πολιτικά, θα προτιμούσα αντί της απραξίας που είναι στασιμότητα, που είναι συντήρηση, να μπορέσουμε να βρεθούμε στο κοινό, σε ένα ελάχιστο κοινό παρονομαστή, διατηρώντας ο καθένας το βασικό πυρήνα των προτασεών του. Εγώ δεν είπα να προσχωρήσει μια παράταξη την άλλη. Εγώ είπα ότι πρέπει να κρατήσουμε ένα ελάχιστο πυρήνα. Τι θα είναι προτιμότερο, να βγαίνουμε από εδώ και να μην βγαίνει τίποτα και να λέμε ότι είμαστε διεκδικητικοί, ή να κάνουμε μέσα από ένα ελάχιστο παρονομαστή κάποια πράγματα, οπότε γίνεται πράξη, οπότε δεν είναι ακινησία, δηλαδή συντήρηση, θα μπορούσε να πει κάποιος. Άρα ο χώρος αυτοδιοίκησης είναι κατεξοχήν χώρος συνεργασιών και συμμαχιών. Δεν λέω με το να αφήσει κανείς τον πυρήνα των πολιτικών θέσεων. Λέω όμως, προκειμένου να βγαίνουμε από εδώ με το τίποτα, θα ήταν προτιμότερο και εν ώψη της επέλασης αυτών των πολιτικών που ισοπεδώνουν, εξαθλιώνουν τις κοινωνίες και ήδη τις έχουν διαλύσει, είναι απαραίτητο να βρούμε, κύριε Περιφερειάρχη, ένα κοινό ελάχιστο, χωρίς απεμπόληση του βασικού πυρήνα των ιδεολογικών αρχών του καθένα από εμάς. Θα ήθελα να πω και να συμφωνήσω με τον Περιφερειάρχη ότι ανεξάρτητα πώς προσεγγίζει ο καθένας, η Περιφέρεια Αττικής, το δείχνουν τα στοιχεία, το παρακολουθούμε από την ΕΝΠΕ, το παρακολουθούμε από συνεδριάσεις από τον τύπο, ότι λειτουργεί με έναν τρόπο που ίσως θα μου πείτε είναι υπερφύαλο αυτό, το λέμε εμείς που είμαστε στη διοίκηση. Λειτουργεί με έναν πιλωτικό τρόπο και για τις άλλες περιφέρειες της χώρας. Γιατί? Γιατί έχει ένα βασικά ανθρώπινο δυναμικό το οποίο αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχει την τεχνογνωσία, έχει την αντίληψη της ορθολογικής διαχείρισης, της συνετούς διαχείρισης των πραγμάτων. Υπό την έννοια αυτή συμφωνώ απόλυτα με την εκτίμηση του Περιφερειάρχη ότι αποτελεί ένα πυλώνα αξιοπιστίας σε ένα σύστημα πολιτικό το οποίο κοιτάει να ρίξει τα βάρη στην αυτοδιοίκηση. Και κουβεντιάζοντας προηγούμενα με τον συνάδελφο τον Χρήστο, τον αντιπεριφερειάρχη, κουβεντιάζαμε το εξής. Η αυτοδιοίκηση, λέγαμε το εξής, η αυτοδιοίκηση ό,τι πήρε, το πήρε μέσα από αγώνες. Και όταν πήρε, πήρε κάποιες αρμοδιότητες, οι οποίες δεν ήταν καθοριστικού χαρακτήρα. Τώρα με τους μαθητές τι γίνεται? Ακόμα και αυτές που δίνουν είναι αρμοδιότητες που δεν μπορούν να τους διαχειριστούν. Η ίδια η ζωή έδειξε ότι δεν είναι διαχειρίσιμες και τις δίνουν. Υπό την έννοια λοιπόν αυτή, πρέπει να δούμε και αυτούς τους περιορισμούς που έχει η Περιφέρεια Αττικής και να πούμε ότι στο δεδομένο τοπίο βελτιστοποίησε το έργο του, κρατιέται όρθια, λειτουργεί πιλωτικά, έχει τη δυνατότητα να κάνει έργα. Και το ερώτημα είναι, τελειώνω αμέσως αγαπητέ Πρόεδρε, το ερώτημα είναι ένα, θα είμαστε ικανοποιημένοι με το να κάναμε κριτική, να λέγαμε ζητάμε το περισσότερο που πρέπει πάντα να το ζητάμε, ή να πάμε σε μια περιφέρεια που κάνει το 1/10 από εμάς και στην Περιφέρεια Αττικής που πραγματικά με τα δικά μας λάθη παράγει ένα έργο, διότι εν τέλει θα κριθούμε από αυτά που κάνουμε και όχι από αυτά που θα πούμε. Ευχαριστώ. Ο κ. Ζαφυρόπουλος. Κ. Ζαφυρόπουλε, εκτός από τα 4 λεπτά που έχετε, έχετε 3 λεπτά από τον κύριο Κίλια. Ναι, ναι. Για να αναπτύξετε την παράταση σας. Έχετε 7 λεπτά. Καταρχάς, νομίζω είναι αυτονόητο ότι η συζήτηση αυτή όντως είναι πολιτική. Άρα είναι λογικό να ακούγονται οι διαφορετικές πολιτικές και ιδεολογικές προσεγγίσεις του τρόπου σύνταξης, εφαρμογής, υλοποίησης του προϋπολογισμού και είναι και θετικό να ακούγονται αυτά, γιατί έτσι ίσως γινόμαστε πλουσιότεροι όσες και όσοι παρακολουθούμε αυτή τη συζήτηση, γιατί έτσι βλέπουμε τον τρόπο τον οποίο κάποιες και κάποιοι συνάδελφοι εδώ μέσα, ασχέτως αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε, προσεγγίζουν το θέμα. Και νομίζω ότι είναι συνθετική κατεύθυνση. Άρα θεωρώ ότι κάποιοι συναδέλφοι της διοίκησης καλό είναι να μην μέμφονται εντός ή εκτός αγωγικών τα μέλη της αντιπολίτευσης, και καλό είναι όσοι ασκούν διοίκηση, ακριβώς δείχνοντας ότι αλλάξαν και προσαρμόστηκαν με τις συνθήκες τις οποίες βιώνουμε αυτή την περίοδο, αντιλαμβάνονται και ακούνε περισσότερο και μετά τοποθετούνται. Δύο πολιτικές παρατηρήσεις επίσης. Πρώτον, σε σχέση με το θέμα που έθεσε ο αγαπητός ο συνάδελφος ο Στέφανος ο Χρήστου, σε σχέση με το δεν έχει ακουστεί καμία πολιτική πρόταση μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
θέλω περισσότερο να αιτιολογήσω αυτό που είπε, λόγω του ότι επειδή πολλές φορές δεν βρίσκεται για αρκετό χρονικό διάστημα μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, διότι είναι γνωστό η επιμονή και ο επίμονος τρόπος με τον οποίο ασκεί τα καθήκοντά του, και είναι γνωστό ότι αγωνίζεται και τρέχει πάρα πολύ, και ίσως έχει χάσει κάποιες τοποθετήσεις από κάποιες και κάποιους συναδέλφους, γιατί αλλιώς δεν πιστεύω ότι ένας άνθρωπος με τέτοια αυτοδιοικητική και πολιτική εμπειρία και παιδεία μηδενίζει τόσο εύκολα τις τοποθετήσεις αντιπολίτευσης. Το δεύτερο, η σημερινή συζήτηση, αγαπητές συνάδελφοι, είναι περισσότερο σε πολιτικό επίπεδο, και άμα μπούμε στις διαδικασίες σελίδα-σελίδα, όχι. Οι προτάσεις, με επιτρέπετε, διατυπώνονται με την παρουσία μας όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και τις έχεις κάνει, τις έχουμε κάνει. Το δεύτερο θέμα, νομίζω ότι δεν είναι κακό και είναι δείγμα η πολιτικής υγείας να υπάρχει μια κυβέρνηση, ένας υπουργός, και δεν υπερασπίζουμε τον υπουργό, απλώς υπερασπίζουμε την πρόθεση, να θέλει να προχωρήσει και να αλλάξει ένα εκλογικό σύστημα το οποίο οι περισσότερες και οι περισσότεροι που ασχολούνται το κατηγορούν τις περισσότερες φορές και το λένε ότι είναι άδικο, ότι δεν είναι δίκαιο κλπ. Ασχέτως των λεπτομεριών που είναι θέμα πολιτικής συζήτησης, η πρόθεση και μόνο νομίζω δείχνει ότι πάμε ένα βήμα μπροστά. Και τρεις παρατηρήσεις για το θέμα του προϋπολογισμού. Χρησιμοποιώντας κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία από τον κεντρικό τομέα, αποτυπώνεται κάτι από αυτά τα οποία είπε και ο επικεφαλής παράταξής μας, ο Βασίλης Κικίλιας, αλλά και άλλες συνάδελφοι άντρες στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Στον κεντρικό τομέα είχαμε συμβασιοποιημένα 21,6 εκατομμύρια ευρώ. Οι πληρωμές μέχρι 31 Δεκάτου 2012 ήταν 4,3 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή ποσοστό περίπου γύρω στο 20%. Και οι πληρωμές μέχρι 31 ευρώ του 2013 ήταν 2,1 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι παράδειγμα, και αυτό δεν έχει να κάνει με το αν είσαστε ή όχι καλοί διαχειριστές, έντιμοι ή όχι, γιατί εδώ πέρα σήμερα δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Άλλωστε υπάρχουν ηλεκτρικοί μηχανισμοί και ο καθένας κρίνεται και από το αποτέλεσμα και από τους μηχανισμούς αυτούς. Έχει να κάνει με την φιλοσοφία αυτή που λέγαμε, στο να ολοκληρώνονται γρήγορα τα έργα, και σε κάτι το οποίο στοιχειοθέτησε και πολιτικά ο επικεφαλής παράταξης μας, Βασίλης Κικίλιας, ότι ακολουθείται μια λογική της πεπατημένης πολιτικής λογικής που ήταν και τα προηγούμενα χρόνια, ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, όντως είμαστε σε προεκλογική περίοδο, αποτυπώνεται από αυτά τα στοιχεία, αγαπητές συνάδελφε Στέφανε. Έτσι, εγώ με τα στοιχεία το λέω, όχι μόνο με πολιτικούς ισχυρισμούς. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, και να σας πω και κάτι άλλο. Εγώ, επειδή λειτουργώ, γνωρίζετε, χωρίς ενδιασμούς, δεν είναι κακό που βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, αισθανόμαστε, γιατί μερικές φορές κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου ίσως γίνονται πιο ουσιαστικές πολιτικές συζητήσεις και πιο ουσιαστικές αναλύσεις και προτάσεις και προσεγγίσεις. Και μπορεί αυτό να δημιουργήσει μέσα από ένα γόνιμο διάλογο ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Τέλος, για μας ένα σημαντικό στοιχείο δεν είναι το να κρίνουμε μόνο το αν εκτελέσατε το 30, το 20, το 50% του προγράμματος το οποίο λέτε, αλλά έχει να κάνει με αυτό που είπε και ο Βασίλης Κικίλιας. Ένα, τι φιλοσοφία πολιτική περνάει προς τα έξω. Δηλαδή, υπάρχει είτε αναπεριφερειακή ενότητα, είτε στο σύνολο της περιφέρειας ένας πρωταρχικός στόχος, όπως για παράδειγμα είπε, το κλείσιμο των θεμάτων των έργων υποδομών, αντιπλημμυρικά κλπ. Κλείνει στο σύνολο, αποτυπώνεται αυτό. Και δεύτερον, τα διάφορα έργα που γίνονται και μοιράζονται στους Δήμους, που είναι απόλυτα πολιτικά θεμητό και λογικό. Όσοι έχουμε ασκήσει διοίκηση, είτε σε επίπεδο δημοτικών αρχών, είτε σε επίπεδο νομαρχιακής περιφερειακής αυτοδιοίκησης που ασκείτε εσείς, οι πιέσεις είναι δεδομένες και η προσπάθεια και η πρόθεση να μοιραστούν εκτός αγωγικών τα έργα είναι λογική και θεμητή. Τι κοινωνικό αποτύπωμα και πολιτικό αποτέλεσμα δημιουργούν? Όχι κομματικό ή ψηφοδηρικό, κοινωνικό αποτύπωμα και πολιτικό αποτύπωμα θέτουν. Επίσης, θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και χάνονται ίσως μερικές, αυτό με έχετε ξανακούσει κύριε Περιφερειάρχη να το έχω θέσει, το έθεσε και ο Βασίλης ο Κικίλιας αυτό, χαθήκανε σημαντικές ευκαιρίες του να αναλάβει η Περιφέρεια Αττικής ένα πιο σημαντικό και μεστό θεσμικό και πολιτικό ρόλο. Έχει την υποδομή, έχετε ένα συνδυασμό με άτομα με πολύ μεγάλη πολιτική αυτοδιοικητική εμπειρία. Υπάρχει ένα περιφερειακό συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από πολύ ποιοτικά
πολιτικά στοιχεία, ασχέτως της διαφορετικής προσέγγισης και ανάλυσης που κάνει ο καθένας και της οξύτητας των πολιτικών λόγων και τοποθετήσεων πολλές φορές κάνουμε εδώ μέσα, αλλά αυτό μαζί με το επιχειρησιακό, το στελεχειακό δυναμικό της περιφέρειας θα μπορούσε να αναδείξει ακόμα περισσότερο τον πολιτικό ρόλο της περιφέρειας, είτε σε εθνικό, σε τοπικό, είτε σε εθνικό, είτε αυτοδιοικητικό εννοώ, είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κλείνω λέγοντας ότι ακριβώς επειδή ο καθένας κρίνεται από τα έργα του, η διαδικασία συζητήσεων των προϋπολογισμών και των εκτελεστέων έργων πρέπει να ξεφεύγει από την στενή λογιστική διαδικασία, γιατί είναι δεδομένο ότι και στα νούμερα μερικές φορές και οι υπηρεσίες θα προσπαθήσουν να ισοσκελίσουν με κάθε τρόπο, το έχουμε κάνει όλοι, για να μην δεν ανοίγω... δεν κρύω ανοιχτές τύρες, έτσι δεν ανοίγω ανοιχτές τύρες, αλλά το σημαντικότερο απ' όλα για μας έχει να κάνει με το εξής. Με το αν αποτυπώνεται από τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται ο προϋπολογισμός και το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων, όλη η προηγούμενη διαδικασία ανταλλαγής απόψεων και τοποθετήσεων των παρατάξεων μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ώστε να ενσωματώνονται στο πρόγραμμα μιας παράταξης που διοικεί, άρα η παράταξη αυτή απλώνει τη διαδικασία προς την αντιπολίτευση και αποδεικνύει ότι έχει μάθει να ακούει. Αυτό σε αρκετές περιπτώσεις δεν αποτυπώνεται. Σε κάποιες αποτυπώνεται. Όπως είπε ο Βασίλης Κικίλιας, εμείς λόγω της πολιτικής μας διαφωνίας και όχι της διαφωνίας μας, και αυτό ολοκληρώνω αγαπητέ Προεδρεύοντα, όχι της πραγματικής μας διαφωνίας όσον αφορά συγκεκριμένα έργα που άλλωστε τα έχουμε ψηφίσει μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο που έχει να κάνει σε διάφορες περιφερειακές ενότητες, αλλά ως προς τον πολιτικό τρόπο προσέγγισης και εφαρμογής του προϋπολογισμού, δεν ψηφίζουμε τον προϋπολογισμό και το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων. Παρόλο που στην Οικονομική Επιτροπή, επειδή ετέθη από κάποιον ως ερώτηση ανεπισήμως για το ότι είχαμε ψηφίσει λευκό στην Οικονομική Επιτροπή, θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο είναι μια πολιτική θέση η οποία δεν έχει να κάνει με καθαρά τη λογική της αντιπολίτευσης για την αντιπολίτευση, αλλά περισσότερο ένα μήνυμα σε πολιτικό επίπεδο, το οποίο, όπως είπε και ο Βασίλης ο Κικίλιας, έχετε τον χρόνο να το αλλάξετε, έχετε τον χρόνο να το διαχειριστείτε και μπορείτε να μας αποδείξετε ότι έχετε μάθει να ακούτε και να εφαρμόζετε αρκετά από αυτά τα οποία σας λέει η αντιπολίτευση με καλή πάντα πρόθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ζαφυρόπουλο. Ο κύριος Καστρινάκης για 4 λεπτά. Ναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Περιφερειάρχα, θα μιλήσω εδώ από τη θέση του... Όχι. Έλα Γιωργάρα, το βήμα σε καλεί. Όχι. Νομίζω ακούγομαι, παιδιά. Λοιπόν, σημασία έχει όχι απλώς να ακουστούν αυτά που θα πω από πλευράς... Σημασία έχει όχι απλά. Συγγνώμη, κύριε Καστρινάκη, επειδή ο μιλητής μιλάει από τα έδρανα και είναι έτσι πιο δύσκολο να ακουστεί, παρακαλώ λίγο ησυχία. Αυτό που έχει σημασία πέραν του, είναι ότι πέραν του να ακουστεί ο ήχος αυτόν που θα πω, θα ήθελα έτσι να σας παρακαλέσω να προσέξετε λίγο και την ουσία των λεγόμενων, γιατί χωρίς να με θεωρήσετε εγωιστή, σας αναφέρω ότι από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση εκλέγομαι συνεχώς, είχα και μια θητεία στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και έχω δει κυριολεκτικά όλες τις φάσεις της δημιουργίας και της εξέλιξης και στα οικονομικά και στο θέμα των έργων και όλα τα στάδια που έχει περάσει ο θεσμός. Ο θεσμός ειδικά της δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης. Έχω δει και τους κινδύνους που έχουν αντιμετωπίσει πολλοί αιρετοί, που από τη μια τους κατηγορούσαν ότι δεν παίρνουν πρωτοβουλίες και από την άλλη όταν θέλησαν να εφαρμόσουν όχι το γράμμα του νόμου αλλά το πνεύμα, κινδύνεψαν να μπουν φυλακή. Θα πω λοιπόν κάποια πράγματα, γιατί δεν έχω και τον κατάλληλο χρόνο. Έγινε κριτική γιατί δαπανώνται λίγα χρήματα για διάφορες δράσεις, όπως τα συσίτες της Αρχιεπισκοπής και λοιπά.
Φίλες και φίλοι, δεν έχει σημασία πόσα δαπανώνται για τον Α σκοπό, αλλά αν πιάνουν τόπο. Και θα πω ότι σε παλιότερες εποχές ξοδεύαμε για φαρμακευτική δαπάνη όσα και η Ισπανία, που έχει 4,5 φορές πληθυσμό, με αποτέλεσμα να γίνονται σπατάλες. Στατιστικά λοιπόν ήμασταν άριστοι, αλλά στην πραγματικότητα είδατε που φτάσαμε. Πολλές φορές προτείνουμε να γίνουν κάποια πράγματα και εγώ θα είχα να προτείνω να χρηματοδοτήσουμε διάφορες δράσεις, όπως για παράδειγμα προγράμματα πρόληψης στον τομέα της υγείας, που να έχουν σχέση με τη στοματική υγιεινή, με την υπέρταση, με οτιδήποτε. Και θυμάμαι ότι επί νομαρχίας Αθηνών είχαμε αποφασίσει να δώσουμε 8 εκατομμύρια για τα προγράμματα κάλυψης των ναρκωτικών και τελικά δεν βρέθηκε ο τρόπος γραφειοκρατικά τα χρήματα αυτά να πάνε στο Υπουργείο Υγείας επί Υπουργείας Νικήτα Κακλαμάνη. Να πω ακόμη ότι είναι δύσκολες οι συνθήκες υπό τις οποίες κατάφερε η περιφέρεια να κάνει αυτό το έργο. Θυμάμαι την πρώτη φορά που συζητήθηκε σε επίπεδο περιφέρειας ο προϋπολογισμός, ότι είχαμε την αγωνία να δούμε τι θα γίνει όταν τελειώσουν τα αποθέματα, και να λοιπόν που με την καλή διαχείριση και συνεχίζουμε να έχουμε αποθεματικό και να κάνουμε έργα, και αυτό θα συνεχιστεί και στη συνέχεια. Κλείνοντας, θέλω να πω για το θέμα των γηπέδων. Δεν είναι πεταμένα λεφτά, πιστέψτε με, τόσα χρόνια στον αθλητισμό. Έχω διαπιστώσει, και επιτρέψτε μου να το πω, ότι κάθε μπάλα που προστίθεται αφαιρεί μία σύριγγα. Είναι πάρα πολύ βασικό. Να προσπαθήσουμε λοιπόν, επειδή θα δοθούν θέσεις εργασίας, θα υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη με όλους αυτούς που θα δουλέψουν στα εμπορικά κέντρα, στα καταστήματα κλπ. Και αυτό που έχω να προτείνω στην περιφέρεια είναι ότι στο βαθμό που θα συμβάλλει στο να γίνει ένα γήπεδο, στο αντίστοιχο ποσοστό να έχει έσοδα από τα ακαθάριστα έσοδα από νίκια και από όλα αυτά. Να βρούμε δηλαδή τρόπο και να βοηθήσουμε την ανάπτυξη και θέσεις εργασίας να δημιουργήσουμε και η περιφέρεια να έχει έσοδο. Θα κλείσω, αφού σας ευχαριστήσω που με ακούσατε, με μια φράση του Τζον Γούντεν, του μεγάλου Αμερικανού προπονητή του μπάσκετ, παραφρασμένη. Θεωρώ ότι θα πετύχει το έργο της περιφέρειας και θα υλοποιηθεί σωστά ο προϋπολογισμός, γιατί έχει γίνει σωστή προετοιμασία. Και όπως είπε, παραφράζοντας, όπως είπε ο Τζον Γούντεν, παραφράζοντάς τον, αυτός είπε ότι η αποτυχία της προετοιμασίας είναι τελικά η προετοιμασία της αποτυχίας. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, η επιτυχία της προετοιμασίας θα είναι τελικά η προετοιμασία της επιτυχίας. Ευχαριστώ και ζητώ να υπερψηφίσουμε τον προϋπολογισμό. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Καστρινάκη. Ο κύριος Πονδυλίδης για 4 λεπτά. Θα κάτσω κι εγώ από εδώ, θα αρχίσουμε εδώ. Εντάξει, θα παρακαλέσω το σώμα για ησυχία, μια και ο μιλητής μιλάει από τα έδρανα. Είναι γνωστή η ιστορία με τη μεταφορά που έγινε από τα Υπουργεία. Εγώ θα κάνω μια ανάλυση έτσι στο ειδικό για να δούμε και τι σε έναν νευραλγικό τομέα, γιατί ακουστήκαν πολλά για το ρόλο της περιφέρειας και το κοινωνικό της έργο και αν τα έργα αυτά ανταποκρίνονται πραγματικά στους πολίτες ή όχι. Γνωρίζετε λοιπόν όλη αυτή την ιστορία, έχει επαναληφθεί πώς ήρθαν κάποιες πιστώσεις τον Απρίλιο του 2012 πολύ καθυστερημένα για έργα που τα Υπουργεία χρωστάγανε και έπρεπε εμείς να καταφέρουμε να κλείσουμε τους λογαριασμούς τους και να ξεκινήσουμε και καινούργια έργα. Γνωρίζετε το γεγονός ότι από το 2009... Δεν ξέρω πού ακούγεται. Πέρα είναι αυτό. Λοιπόν, γνωρίζετε ότι από το 2009 είχαν να μπουν συνεργεία συντήρησης μέσα στους δρόμους και όλοι είδατε από τις τηλεοράσεις και από τα ραδιόφωνα, ακούσατε, είχατε και ήδη άποψη στους δρόμους για το τι ήταν η κατάσταση που παραλάβαμε. Και σας λέω εν συντομία ότι πήραμε μια τεράστια αρμοδιότητα χωρίς τους πόρους που αναλογούσαν και αυτά είναι στη θέα ασφαλείας, είναι ασφαλτικά, είναι διαγραμμίσεις, είναι ηλεκτροφωτισμός, είναι αποχιονισμός και αντιμετώπιση των πλημμυρών, καθαρισμοί των φρεατίων, των αντλιοστασίων, είναι διαβάσεις πεζών, γέφυρες αυτοκινήτων, πινακίδες σήμανσης και τα φανάρια, τα γνωστά φανάρια που ξέρετε με τους 2.000 κόμβους και τις 40.000 λάμπες.
όπως και τη συντήρηση του πρασίνου. Μόνο το κόστος, θα σας βάλω μερικά νούμερα έτσι για να έχετε υπόψη σας, μόνο το κόστος της ΔΕΗ για τα φανάρια και για τα αντλιοστάσια και τα φώτα στους δρόμους είναι περίπου 2 με 2,5 εκατομμύρια το τρίμηνο. Άρα ξεπερνάνε τα 10 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτά πληρώνονται όλα μέσω του ΠΟΔΟΕ. Γνωρίζετε για ένα τεράστιο στόλο αυτοκινήτων, χιονιστικών, φορτωτών και τα αναλώσιμα που αυτά χρειάζονται, πετρέλαιο, βενζίνες κτλ. Γνωρίζετε για τους υπαλλήλους που είναι κυρίως μηχανικοί, οι οποίοι μέσα σε αντίξιες συνθήκες και χωρίς τις αμοιβές και τα επιδόματα που είχαν στα Υπουργεία, εκτελούν εκτός έδρας δρομολόγια και έχουν και υψηλό κόστος οδηπορικών. Έχουμε επομιστεί, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, που δεν έχει ακουστεί, γιατί οι πιστώσεις δεν είναι αυτές που έπρεπε, γιατί τα 60 εκατομμύρια που εγγράψαν για την τετραετία φτάνουν ίσα ίσα για την ετήσια συντήρηση των δρόμων. Εάν είχαν περάσει στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων τα χρήματα που από την αρχή ζητήσαμε, και καλώς ο Περιφερειακός ακόμα δεν έχει υπογράψει τα πρωτόκολλα παράδοση παραλαβής, θα μπορούσαμε να εκτελέσουμε μια πολύ μεγάλη αρμοδιότητα που δεν μπορούμε να την εκτελέσουμε, που είναι η αντιπλημμυρική θωράκιση. Με όλα τα ζητήματα που έχουν επισημανθεί από εσάς κατά καιρούς και σε όλες τις περιοχές και από όλους τους δημάρχους, και το ζούμε καθημερινά, ιδίως στην περίοδο των βροχών. Και τέλος, να σημειωθεί ότι όταν αποφασίστηκε από την κεντρική διοίκηση να περάσει η αρμοδιότητα, όπως σας είπα, είχαν ήδη σταματήσει να εκτελούνται έργα. Τουλάχιστον μια τριετία. Άρα καταλαβαίνετε την αθλειότητα της κατάστασης πώς και πώς την... Όμως οι υπηρεσίες κατάφεραν σε πολύ μικρό διάστημα, με ιεραρχία και με ιεραρχική σειρά της επικοινωνότητας και με διάθεση των ίδιων πόρων πολλές φορές, να καταφέρουμε να φέρουμε αυτή την κατάσταση σε μία λογική. Θα σας αναφέρω μερικά πράγματα, γιατί δεν μου άρεσε αυτό που ακούστηκε, το ποιος είναι ο ρόλος και τι κάνουν οι υπηρεσίες και ποιο είναι το κοινωνικό έργο. Θα σας πω μόνο για την αρμοδιότητα της οδοποιίας. Φτιαχτήκαν μέχρι σήμερα 4.600 τρέχοντα μέτρα στιθέων ασφαλείας που είχαν καταστραφεί και μέσα στο 2014, ακούστε το νούμερο, θα γίνουν περίπου 62.000 μέτρα. Καθαριστήκανε πάνω από 1.500 φρεάτια. Έγινε διαγράμμιση και θα γίνει σε πάνω από 320.000 τετραγωνικά μέτρα. Έγινε συντήρηση οδοστρωμάτων σε περίπου 1 εκατομμύριο τετραγωνικά μέτρα. Δεν σας λέω για λακκούβες, δεν πάω στις λεπτομέρειες. Γίνανε από τους υπαλλήλους και θα γίνουν το 2013 και το 2014 περίπου στις 5.500 αυτοψίες. Περίπου στις 4.000 αυτοψίες λόγω καταγγελιών και ατυχημάτων, λόγω αναγγελιών της τροχέας. Δοθήκανε πάνω από 4.000 άδειες διέλευσης οχημάτων. Είναι μια αρμοδιότητα που ίσως δεν τη γνωρίζετε καλά. Δοθήκανε πάνω από 300 άδειες κατάληψης οδοστρωμάτων. Γίνανε πάνω από 500 μελέτες προσαρμογής και τροποποίησης φωτεινών σηματοδοτών. Τελειώνω, ένα λεπτό. Όχι, γιατί υποθήκανε δεν γίνει. Εγώ τα καταγράφω. Στο πράσινο και στις νησίδες, πάνω από 96.000 στρέμματα γίνεται συντήρηση, γιατί γίνεται σε διαφορετικά στάδια. Πάνω από 350.000 τρέχοντα μέτρα γίνεται επισκευή αρδρευτικού δικτύου. Πάνω από 18.000 τεμάχια φυσών αποξυλώθηκαν. Πάνω από 20.000 τεμάχια θάμνων και δέντρα έχουν φυτευθεί. Λοιπόν, μην πάω στον ηλεκτροφωτισμό. Αυτά όλα δεν είναι κοινωνικό έργο? Αυτά δεν είναι στον πολίτη, ας πούμε, παρουσία? Δεν αντιλαμβανόμαστε ότι καθημερινά σώζουμε ανθρώπινες ζωές? Και για τα νέα έργα, για τα κύρια μεγάλα έργα που κατασκευάζονται από την περιφέρεια, σας λέω για το καλύβια Λαγονίσια Νάβησου που είναι περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ. Δημοπαρατήθηκε και ξεκίνησε μέσα στο 2014. Θα είναι σε πολύ καλό στάδιο, περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ, η οδό Αγίας Άνης από το ρέμα Προφήτη Δανιήλ κτλ. Και ενδεικτικά άλλο ένα νούμερο, μόνο τα φανάρια κοστίσανε περίπου στα 14.650.000 εκατομμύρια μέσα στο 2013 και η εκτίμηση για το 2014 είναι άλλα περίπου 15 εκατομμύρια.
Εάν μας είχαν μεταφερθεί τα ποσά που αναλογούν στις αρμοδιότητες μας, να είστε σίγουροι και για τα υδραυλικά και για τα αντιπλημμυρικά, το επισημαίνω αυτό, να είστε σίγουροι ότι το έργο μας θα ήταν πολύ μεγαλύτερο. Εμείς δεν αρνούμαστε. Ό,τι και να είναι η αρμοδιότητα, όποιο και να είναι το ποσό, μπορούμε να το εκτελέσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Διάκος, παρακαλώ, για 5 λεπτά. Συνάδελφοι, γεια σας. Λέει μια παλιά ελληνική ταινία, ασπρόμαυρη. Λέει, θα σας φτιάξω γεωφύρια, είπε ο πολιτικός. Του λένε οι κάτοικοι, μα δεν έχουμε ποτάμια. Θα σας φτιάξουμε και ποτάμια. Πάμε τώρα να δούμε λιγάκι στον προϋπολογισμό το δικό μας. Θα δώσουμε 20 εκατομμύρια σε ένα επιχειρηματία. Μα δεν υπάρχει γήπεδο. Θα σας φτιάξουμε και γήπεδο. Αυτή είναι η λογική. Και το λέω αυτό όχι για να ιντριγκάρω μια συγκεκριμένη πράξη η οποία είναι προκλητική όταν, ας πούμε, δεσμεύεις στον προϋπολογισμό σου 20 εκατομμύρια σε αυτές τις συνθήκες της κρίσης για ένα γήπεδο ενός επιχειρηματία, ανεξαρτήτως εάν χρησιμοποιεί ένα όνομα το οποίο μπορεί όλους, αν θέλετε, να μας ιντριγκάρει υπό την έννοια ότι είναι, προέρχεται από ένα σωματείο με πάρα πολύ μεγάλη κοινωνική ευρύτητα και προέρχεται και από τον χώρο της μετανάστευσης της ελληνικής. Αυτό είναι η λογική που λέει ότι προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα που έχει η κρίση αποδίδοντας χρήματα της πραγματικής οικονομίας στην περιφέρεια, άρα μας δίνεται μια τεράστια ευκαιρία να αλλάξουμε την νοοτροπία στον τρόπο διαχείρισης, κοινωνικής διαχείρισης των οικονομικών και χρησιμοποιούμε παλιά εργαλεία. Λέει σε ένα άλλο σημείο προϋπολογισμός, παράδειγμα, θα θυμηθώ την ίδια ταινία, ας σας φτιάξουμε γεωφύρια, μα έχουμε γεωφύρια, θα σας φτιάξουμε κι άλλα γεωφύρια. Πάμε λοιπόν στον προϋπολογισμό το δικό μας και δέστε σας παρακαλώ στην Νέα Σμύρνη και κλειστό γυμναστήριο και ανοιχτό γυμναστήριο και γυμναστήριο για παιδιά και γυμναστήριο για μεγάλους και για μαζικό αθλητισμό και 4 κέντρα επί 5 και ξαφνικά εμείς εδώ δίνουμε 17 εκατομμύρια για ένα κλειστό γυμναστήριο. Τόσο ανάγκη πια η Νέα Σμύρνη έχει από αυτά τα λεφτά? Δεν θα μπορούσε στη Νέα Σμύρνη να δοθούν αλλού τα χρήματα ώστε να λειτουργήσουν με όρους περιβαλλοντικούς, με όρους κοινωνικής ανταποδοτικότητας και κοινωνικής πρόνοιας στην περίοδο που ο πολίτης βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται κάτω από τις οικονομικές δυσπραγίες του? Να πάμε και σε ένα άλλο. Ψηφίσαμε πριν από 3 χρόνια. Φτιάξαμε λοιπόν τον κλιματισμό της Αρχιεπισκοπής, φτιάξαμε τούτο, φτιάξαμε το άλλο, φωνάξαμε τότε, ρε παιδιά, για ένα κλιματισμό 2 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια. Όχι, μα θα είναι καινούργιος, καλός, κακό, το φτιάξαμε. Βλέπω τον προϋπολογισμό. Άλλα 3 εκατομμύρια τώρα στην Αρχιεπισκοπή, για μια μάντρα, για ένα περιτύλιγμα εσωτερικό, για κάτι από εδώ, για κάτι από εκεί. 8 εκατομμύρια λοιπόν στην Αρχιεπισκοπή, στη Μονή Πετράκη. Αν λοιπόν διαπιστώσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η κατανομή των κονδυλίων, δεν έχει καμία αμφισβήτηση ότι πρόκειται για μία κατανομή κονδυλίων. Χωρίς σχεδιασμό, χωρίς λογική βιώσιμης οικονομίας, χωρίς λογική μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης κοινωνικής ανταποδοτικότητας των χρημάτων τα οποία καταναλώνουμε
με τα χρήματα που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να κάνουμε πραγματική οικονομία, εκτιμώντας ότι η κεντρική διοίκηση είναι στο κόκκινο λόγω ακριβώς του πελατειασμού και του κομματισμού. Άρα μας δίνεται μια ευκαιρία, όπως φωνάζαμε και στο έκτακτο συνέδριο της ΕΝΠΕ, ότι εμείς μπορούμε να, που δεν μπορεί να το κάνει η κεντρική διοίκηση. Όταν λοιπόν ερχόμαστε στο διατάφτα, όταν ερχόμαστε στην εφαρμογή, χρησιμοποιούμε τα ίδια εργαλεία, την ίδια λογική, η οποία, αν θέλετε, έχει έντονο το στοιχείο της προεκλογικότητας, ή έντονο το στοιχείο, αν θέλετε, του βολέματος, ή αν θέλετε μιας λογικής πελατειασμού. Ακόμα και αν δεν είναι στο μυαλό μας, αυτό βγαίνει προς τα έξω. Εκτιμώ λοιπόν ότι δεν είναι δυνατόν να ψηφίσουμε έναν προϋπολογισμό ο οποίος δεν περιέχει την νεωτεριστικότητα, δεν περιέχει την καινοτομία, δεν περιέχει, αν θέλετε, εν τέλει αυτό που εμείς τουλάχιστον πρεσβεύουμε περισσότερο, την περιβαλλοντική λογική. Πολλά λόγια περί περιβάλλοντος, πολύ λίγα τα έργα για το περιβάλλον. Πώς προστατεύεται, με ποια έργα προστατεύεται, παραδείγματος χάρη, Παντέλη? Με ποια έργα και με ποια κοντήλια προστατεύεται η καμένη, ο εκαμένος εθνικός δρυμός της Πάρνηθας? Με ποια έργα και με ποια χρήματα μπορούμε και εξυπηρετούμε τη διάσωση του Ημιτού από μία σειρά γεγονότα? Όλα αυτά είναι εδώ, είναι στην περιφέρειά μας και είναι πάρα πολύ, θα έλεγε κανείς, σημαντικά να το διαβάσω. Και θα έλεγα και κάτι τελευταίο. Στην οικολογική διάσταση, στη βιώσιμη οικονομία, στις επιλογές της εξόδου από την κρίση, ακόμα και με τις λογικές του μνημόνιου, είναι η ένταξη κονδυλίων για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Ποια είναι τα κονδύλια της περιφέρειας για τη γεωργία και τα κονδύλια για την ένταξη νέων ανθρώπων στη λογική της παραγωγής, της διαμόρφωσης δημιουργικότητας, της ψυχολογικής συλλογικότητας που γεννάει ο πρωτογενής τομέας? Ούτε μία δραχμή. Μιλάμε μόνο για αποχετευτικά, για, πώς το λένε, δρόμους. Και αν θέλετε, και μάντρες για απορρίμματα. Δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσουμε σε μία διαδικασία αποδοτικότητας, κοινωνικής ανταποδοτικότητας και πρόνοιας, περιβαλλοντικής προστασίας και των νέων μοντέλων που η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει μέσω ακόμα και από την Ευρώπη των περιφερειών με έναν τέτοιο προϋπολογισμό. Είμαστε λοιπόν προφανώς αντίθετοι, όχι διότι έχουμε να διαπιστώσουμε ατασταλίες ή οτιδήποτε άλλο, αλλά δια το γεγονός ότι είναι έξω από αυτή τη λογική που ισχύει στην Ευρώπη, που απαιτεί η Ελλάδα και σε γενικό επίπεδο και ειδικότερα εν όψη της κρίσης την οποία έχουμε. Κλείνω με μία παρατήρηση. Όλα τα έχουμε κουβεντιάσει. Ο κύριος Δημαράς έφερε κάποια στιγμή μία εκτός ημιρησίας διατάξεως συζήτηση να δούμε τα νίκια. Τα νίκια που πληρώνουμε. Είπαμε θα το δούμε στο μέλλον. Δεν το έχουμε δει ακόμα. Ο προϋπολογισμός όμως φτιάχτηκε. Κύριε Διάκο, παρακαλώ. Μήπως θα έπρεπε λοιπόν, τελειώνω. Μήπως λοιπόν θα έπρεπε κάποια στιγμή να δούμε και τα πάγια λειτουργικά μας έξοδα ως περιφέρεια, περιορίζοντάς τα και αποδεικνύοντας ότι πρώτοι εμείς ως δημόσιος θεσμός έχουμε τη δυνατότητα να περιορίσουμε τα κόστη μας για να πάνε τα χρήματα στο δοκιμαζόμενο λαό? Αυτά και μένα. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, μιας και θα κλείσω με το τελευταίο που είπε ο συνάδελφος, πώς είμαστε λέει στην Ευρώπη, τι κάνει η Ευρώπη. Ξεχνάμε μια λεπτομέρεια. Ο προϋπολογισμός αυτός δεν έχει κανένα κονδύλιο της Ευρώπης. Κανένα κονδύλιο της Ευρώπης. Μιλήσαμε για το ΕΣΠΑ. Έχετε, μου φαίνεται, πολύ ελαφρύ μνήμη κάποιοι. Άκουσα εδώ, δεν υπάρχουν έργα υποδομών, δεν υπάρχουν έργα ανάπτυξης, δεν υπάρχουν έργα για το περιβάλλον, δεν υπάρχουν έργα πουθενά. Μα τόσες συμβάσεις έχουμε υπογράψει για αντιπλημμυρικά, για τα απορρίμματα και πάει λέγοντας. Για τους παιδικούς σταθμούς, εκατομμύρια, εκατομμύρια, δεν ακούτε, δεν ξέρετε τίποτα. Στο όταν μιλάμε για το
τον προϋπολογισμό να το πω κάτι, γιατί κάποιοι μου φαίνεται ότι προϋπολογισμός νομίζουν ότι είναι της Βουλής, ότι εδώ είναι Βουλή, ότι ακούσαμε ότι μιλάμε για μια ιδέα και μια καινούργια, λέει, άποψη για τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά δεν την ξέρουμε, δεν μας τη λένε ποια είναι αυτή η άποψη, ώστε η τοπική αυτοδιοίκηση να πάρει πόρους από κάπου αλλού. Όταν γίνεται ένας προϋπολογισμός, να πω κάτι, γίνεται με κανόνες, με νόμους και με όρια. Δεν μπορούμε να γράψουμε ό,τι θέλουμε ο καθένας. Ποιος σας είπε ότι εμείς σαν διοίκηση είμαστε ικανοποιημένοι από αυτό το προϋπολογισμό και ότι θα θέλαμε αυτός ο προϋπολογισμός να είναι ο ιδανικότερος προϋπολογισμός? Δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Δεν μπορούμε όμως με τα νομικά δεδομένα να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Δεν άκουσα μία πρόταση για τον αθλητισμό, για το περιβάλλον, για την παιδεία, για την ανεργία. Σε όλα είπατε όχι. Όλοι οι αντιπολίτευτες ίσομοι ψηφίζουμε όχι. Όχι σε όλα. Δεν θέλετε να γίνει τίποτα. Αδράνεια. Πλήρη αδράνεια. Προτάσεις καμία. Και κάποιοι άλλοι. Αυτοί που μιλάνε για τοπική διοίκηση, καλό να το ξεκαθαρίσουν μέσα. Άλλο τοπική διοίκηση, άλλο τοπική αυτοδιοίκηση. Άλλο το χέρι του κράτους, άλλο το χέρι του κόμματος. Να τελειώνουμε μία και έξω από αυτά. Κλείνοντας, γιατί δεν βλέπω την ώρα. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο προϋπολογισμός, θα το πω πάλι, δεν είναι ο ιδανικότερος που θα θέλαμε να είναι. Είναι ο καλύτερος που μπορεί να είναι. Προβλέπει κονδύλια σε όλα τα ευαίσθητα σημεία. Μπορεί να μην είναι τα μεγάλα, αυτά που θα θέλαμε και θέλουν όλοι. Είναι όμως αυτά που μπορούμε με τις συνθήκες που υπάρχουν σήμερα να κάνουμε. Και στον χώρο της κοινωνικής πολιτικής, και στον χώρο της υγείας, και στον χώρο της παιδείας, και στον χώρο του αθλητισμού. Εσείς κάντε μία πρόταση να μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Η στήρα άρνηση είναι αυτή που για δεκαετίες λέμε στην Ελλάδα. Και κάτι άλλο. Είναι προεκλογικός ο προϋπολογισμός? Δεν είναι προεκλογικός ο προϋπολογισμός. Προεκλογικός προϋπολογισμός είπανε ότι όταν βάζει, λέει, πολλά έργα και φανταστικά. Άλλος είπε, δεν έχει έργα αυτός ο προϋπολογισμός για κονδύλια. Τελικά τι είναι, θα μας πείτε? Εμείς δεν λέμε ότι άρχισε ο προεκλογικός αγώνας. Εμείς κάναμε ένα προϋπολογισμό με τους κανόνες, με τις συνθήκες που μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό σας λέμε, σας καλούμε να μας κάνετε προτάσεις, σας καλούμε να μας κρίνετε αυστηρά, αλλά να μας προτείνετε και κάτι. Καλή κριτική, αλλά με ουσία προτάσεων. Το να λέμε λόγια, λόγια, αλλά κανένα έργο, και θα πω κάτι αυστηρό. Ποια είναι, ρε παιδιά, η πρόταση που έχετε κάνει 3 χρόνια εδώ μέσα να υλοποιηθεί? Καμία. Μία ζωή κριτική επί της κριτικής. Προτάσεις θα κάνουμε. Και να πω και κάτι. Το κονδύλι του προϋπολογισμού είναι αυτό που είδατε. Το κονδύλι του ΕΣΠΑ είναι αυτό που ξέρετε και μάλλον ξεχάσατε. Τα έργα του προϋπολογισμού είναι αυτά που είδατε από τους πόρους, τους κομμένους από την κεντρική κυβέρνηση. Τα έργα του ΕΣΠΑ είναι αυτά που ξέρετε και ξεχάσατε. Ευχαριστώ πολύ.